Υπάρχει σε όλη την Ελλάδα το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται πραγματική επιχείρηση κατάσβεσης στα δάση. Και την πυρκαγιά στο Παγκαιόρος που και για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα αναφέρθηκε στο ένα τσάνελ ο δασολόγος και περιβαλλοντολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος. Γιατί είναι πολύ ψηλά, είναι μια ζώνη ας πούμε πάνω από τα 1800 μέτρα. Και τώρα, δηλαδή είναι τα ορεινά εκεί τα λιβάδια ας πούμε τα οποία πολύτιμα η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα ξαναδώσουν αυτά βέβαια, θα επανέλθουν έτσι. Αλλά τώρα η φωτιά κατεβαίνει προς τα δάση, δηλαδή εκεί τα δάση από τα 1800 και κάτω μέχρι τα 800 δεν είναι έφλεκτα δάση, έτσι. Πιο ψηλά είναι η Ελάτη, χαμηλότερα λίγο ή μαζί είναι η και έχει και μαύρη πέφκη βέβαια, τα οποία είναι έχει οξιές πάρα πολύ και μπέτουλα, τέλος πάντων το λέμε και πιο και λατινικά εμείς. Λοιπόν, τα οποία είναι, αυτά θεωρούνται ας πούμε ότι είναι δροσερά κομμάτια. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ορθοπλαγές, έτσι, στο Παγκαίο Όρος. Δεν είναι, το δάσος όμως είναι διαχειριζόμενο, έτσι, είναι διαχειριζόμενο και με εντατικές υλοτομίες τα λέγαμε ας πούμε, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αφαιθεί στην τύχη του αυτό το δάσος, έτσι, ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι απροσπέλαστο, διότι καταρχήν έχει τρία καταφύγια ορειβατών ας πούμε, έτσι. Έχει πλήθος μονοπατιών ας πούμε, που πηγαίνουν και τα πεζοπόρα από εκεί πρέπει να προσεγγίζουν. Λοιπόν, αλλά έχει και δρόμους, δηλαδή έχει και δρόμο ο οποίος περνάει ολόκληρο τον ορεινό όγκο ας πούμε. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις από το σύστημα Κοπέρνικους, έχουν καεί περίπου 27.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Παγκαίο Όρος, ενώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το συγκεκριμένο γεγονός ακόμη και στα 80.000 καμένα στρέμματα. Έχουν καεί μέχρι σήμερα 27.000 στρέμματα μαζί με τα χορτολιβαδικά και το Κοπέρνικους, το ΕΦΙΣ, το σύστημα παρακολούθησης, ας πούμε, το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης, δίνει ότι δεν θα σταματήσει η φωτιά, θα μας φάει 80.000 στρέμματα. Αν υπολογίσουμε ότι όλο το Παγκαίο είναι 200.000 στρέμματα, είναι λιγότερο από το μισό, αλλά αυτά είναι πολύτιμα δάση. Πολύτιμα δάση. Έτσι. Και εμείς δεν πάει το μυαλό μας ας πούμε, πώς είναι δυνατό να καίγονται όλα αυτά τα δάση χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει καμία αγωνία να σβηστεί η φωτιά. Άμα δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της φωτιάς στον ορεινό όγκο, όσες προσπάθειες και να κάνουν αυτοί οι φιλότιμοι άνθρωποι και οι πυροσβέστες, έτσι, δεν τους εξαιρούμε. Λοιπόν, δεν πρόκειται να σβήνεται η φωτιά. Αυτή, τα παιδιά, ας πούμε, τώρα λέμε δασοκομάντος, καταρχήν δεν είναι αερομετοφερόμενοι πια, ας πούμε, όπως ήταν παλιά, αλλά αυτά τα παιδιά τώρα με εκπαίδευση 20 ημερών δεν μπορούν να μπουν σε αυτά τα δάση να κάνουν πλήρη κατάσβεση. Μένουν περιφερειακά, βέβαια, των δασών και των αστικών ή ημιαστικών περιοχών. Έχει ένα μοναστήρι, δύο μοναστήρια έχει εκεί, στο βόρειο-ανατολικά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα πρέπει να είναι και ιστορικό, τώρα δεν τα θυμάμαι κιόλας εγώ, μην νομίζετε. Λοιπόν, και μένουν ας πούμε σε αυτά τα σημεία ενδιαφέροντος, που λογικό είναι, αλλά απ' την άλλη είναι παράλογο να μην κάνουμε κατάσβεση με επίγειες δυνάμεις στα δάση και κυρίως τη νύχτα. Εκεί τη νύχτα θα την πιάσουμε τη φωτιά.